Χαλκιδική και ιδιαίτερα αυτέ που βρίσκονται κοντά στη Θεσσαλονίκη αποτελούν την πρώτη επιλογή των εκδρομέων που θέλουν να αφήσουν για λίγο πίσω του την καθημερινότητα και να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Τα Σαββατοκύριακα, τα νέα πλάγια, τα φλογητά, τα νέα μουδανιά και φυσικά η παραλία τη Νέα Καλικράτεια κατακλείζονται στην κυριολεξία από κόσμο. Μόνιμα για όλο το καλοκαίρι έρχομαι εδώ. Περνάω τι διακοπέ μου, περιμένω τα παιδιά μου, τρώμε, πίνουμε και απολαμβάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε τα χρέη της Ελλάδος. Πώς σας φαίνεται η παραλία, είναι καθαρή? Πολύ καθαρή, έχει και σημαίες, πολύ κόσμο, ιδίως το Σαββατοκύριακο, λόγω του ότι είναι κοντά η Θεσσαλονίκη, γίνεται το διαχώριτο. Εμείς φαντάσου που είμαστε εδώ ντόπιοι, δεν κατεβαίνουμε το Σαββατοκύριακο για μπάνιο. Τώρα σήμερα έκτακτα ήρθαμε. Είναι το μόνο μέρος που μου αρέσει πάρα πολύ. Εκουπάει παντού δηλαδή, πρώτο, δεύτερο πόδι παντού, αλλά εδώ είναι τέλειο, είναι παράδεισος. Όπω αναφέρουν οι εκδρομήσει, οι παραλίε αυτέ επιλέγονται γιατί βρίσκονται κοντά στη Θεσσαλονίκη και δεν χρειάζεται να δαπανίσουν πολλά χρήματα για τι μετακινήσει του. Η τσέπη του, όπω λένε, πλέον σηκώνει μόνο μικρέ αποστάσει. Πολύ καθαρά, ναι, όντω πολύ καθαρά. Τώρα εντάξει, ημερών ήρθαμε έτσι. Είναι κοντά, γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Αφημερών. Ναι, ναι. Αφημερών και μπορεί και αύριο, έρθουμε να δούμε. Επισκέπτε επισκέπτες από τη Βόρειο Ελλάδα αλλά και διάφορες χώρες του εξωτερικού επέλεξαν για αυτό το Σαββατοκύριακο κάποια παραλία στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Αυστραλία, Μελβούνη. Έρχομαι κάθε χρόνο από την Αυστραλία, 31 ώρες. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θάλασσα λίγο κρύα σήμερα, αλλά πάντως κάτι άλλο. Τέλεια είναι, τέλεια είναι. Καθαρή. Ε, από Κοζάνη είμαστε. Είδαμε δύο μερούλες. Όπως είπαν οι επισκέπτες, οι ακτές ήταν καθαρές και έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.